Πάμε κατευθείαν στην Ηλιάνα Πετρή για τα νεότερα σχετικά με την πυρκαγιά. Ηλιάνα. Γιώργο, εξελίσσεται σε θρίλερ η πυρκαγιά εδώ στο Μαρκάτι. Πριν από λίγα λεπτά κάναμε μια σύνδεση και είπαμε ότι ήμασταν συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς φαινόταν πως η εικόνα ήταν πάρα πολύ καλή. Είχαν αποχωρήσει τα περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα από το σημείο. Ωστόσο, μόλις λίγα λεπτά πριν είχαμε μια νέα αναζωπήρωση εδώ. Σπέβδουν και πάλι οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να επιχειρήσουν. Βρισκόντουσαν εδώ μόνο κάποιοι πυροσβέστες μαζί με εθελοντές, όπου είχαν πάει με μάνικες και με ξερά φύλλα οι εθελοντές, προκειμένου να σβήσουν και τις τελευταίες μικρές εστίες που υπήρχαν ακόμη εδώ στο σημείο. Ωστόσο, μέσα σε λίγα λεπτά και πάλι είχαμε μια αναζωπήρωση, μια μεγάλη αναζωπήρωση. Ήδη έχουν κάπως καταφέρει να την περιορίσουν σε σχέση με τα 2-3 λεπτά πριν. Ωστόσο, φαίνεται ότι δεν μπορούμε, Γιώργο, δυστυχώς, ούτε να αισιοδοξήσουμε για λίγα λεπτά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα, βλέπουμε ότι επιχειρούν ένα αέρια μέσα, καταφέρνουν και κάπως περιορίζουν την πυρκαγιά, προκειμένου αυτή να μην επεκταθεί και σε άλλα σημεία και σε άλλες περιοχές. Και ενώ τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα, μέσα σε λίγα λεπτά η εικόνα δυστυχώς αλλάζει δραματικά. Εξελίσσεται σε θρίλερ. Η πυρκαγιά εξακολουθεί να μένεται εδώ στην περιοχή. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής αυξάνονται και πάλι. Ακούμε. Δυστυχώς. Ναι, Γιώργο, το πυροσβεστικό όχημα το οποίο έφτασε. Και βέβαια η αλλαγή του ανέμου. Κάπως... Η αλλαγή του ανέμου, μας λέγανε πριν από λίγη ώρα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, παίζει το ρόλο της σε αυτές τις ξαφνικές αναζωπηρώσεις. Είναι γεγονός, γιατί μπορεί κάπως να έχει καταλαγιάσει, να έχουν καταλαγιάσει άνεμοι σε σχέση με το μεσημέρι που ήταν ισχυροί. Ωστόσο, εξακολουθούν να πνέουν κάποιοι άνεμοι εδώ στην περιοχή και έχουμε και ρηπές οι οποίες έρχονται και δυσχερώνουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση, γιατί είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά βοηθάνε την πυρκαγιά ώστε να αναζωπηρωθεί και να δημιουργήσει αυτή την άσχημη εικόνα που σας μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι πλησιάζει το σπίτι. Κοίταξε πώς έχουν πάει οι πυροσβέστες. Περιμετρικά, προκειμένου να επιχειρήσουν εδώ στο σημείο, πρόκειται για ένα σπίτι. Θα σου πω, στο οποίο κάναμε πολλές μεταδόσεις νωρίτερα, είδαμε πολλές φορές το συγκεκριμένο σπίτι να κινδυνεύει να καεί. Κατάφεραν και τα εναέρια μέσα αλλά και οι πυροσβέστες που έσπευσαν εδώ και επιχείρησαν να περιορίσουν την πυρκαγιά, η οποία έκαψε την αυλή του συγκεκριμένου σπιτιού. Κατάφεραν και πρόλαβαν προτού καταφέρει και το κάψει. Ωστόσο και πάλι η πυρκαγιά μένεται εδώ και πάλι βλέπουμε να πλησιάζει απειλητικά το σπίτι. Φαίνεται ότι καίει στα σημεία που δεν είχε κάψει νωρίτερα, καθώς ήταν άμεση η επέμβαση και των πυροσβεστών αλλά και των εναέριων μέσα. Και εμείς βλέπουμε τα εναέρια μέσα. Η λύση στο απόψινό πρόβλημα αυτής της δύσκολης μέρας και ενδεχομένως και νύχτας θα είναι οι ρήψεις από αέρος. Φαίνεται πως αυτή είναι η λύση, γιατί είναι πολύ βοηθητικά. Το έχουμε δει σε όλες τις πυρκαγιές που έχουμε κληθεί να καλύψουμε, Γιώργο. Είναι πολύ βοηθητική η συνδρομή των εναέριων μέσων. Βέβαια, πάντα είναι απαραίτητη και η συνδρομή των επίγειων μέσων, των πυροσβεστών που επιχειρούν με τα οχήματα, αλλά και των πεζοπόρων τμήματων. Γιατί ουσιαστικά τα εναέρια προχωράνε, κάνουν ρήψη νερού, καταφέρνουν κάπως και καταλαγιάζουν την πυρκαγιά και στη συνέχεια μπορούν και παρεμβαίνουν Ηλιάνα... και τα πεζοπόρα τμήματα που είναι χρήσιμα. Μένεις εκεί